Τα κύριοι συνάδελφοι, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, πάνω απ' όλα όμως κύριοι καθηγητές, γιατροί, νοσηλευτές, εργαζόμενοι στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω χαιρετίζοντας το κλίμα ενότητας και ομόνοιας το οποίο διακρίνω ότι επικρατεί στην Κρήτη όλους αυτούς τους μήνες που δίνουμε τη μεγάλη μάχη με την πανδημία. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη μάχη. Δεν χωρούν ούτε ψεύτικοι διχασμοί, ούτε κομματικές παροπίδες. Δίνουμε μαζί μια προσπάθεια να ξεπεράσουμε αυτή την πρωτοφανή κρίση και όλοι μαζί θα κερδίσουμε ή όλοι μαζί θα χάσουμε. Και μέχρι στιγμής, θέλω να το πω αυτό, βγαίνουμε νικητές από αυτή τη μάχη. Με απώλειες, αλλά νικητές. Αλλά για να μπορέσουμε να κόψουμε το νήμα της κούρσας αυτής, έχοντας σώσει όσο περισσότερες ανθρώπινες ζωές, αυτό είναι εφικτό, πρέπει να εντείνουμε την προσπάθειά μας στο μέτωπο των εμβολιασμών. Και αυτό είναι το κύριο μήνυμα το οποίο θέλω να μεταφέρω πρωτίστως τους συντοπίτες μου με τη σημερινή μου επίσκεψη στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο. Γνωρίζετε και δεν έχουμε λόγο να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας ότι στην Κρήτη ακόμα, το είπε και ο κύριος καθηγητής, υπολοιπόμαστε ελαφρώς των ποσοστών της υπόλοιπης Ελλάδος. Παρότι έχει γίνει μια συστηματική προσπάθεια τον τελευταίο μήνα και βλέπω αυξημένη προσέλευση και στα εμβολιαστικά κέντρα αλλά και στις κινητές μονάδες που πρέπει να πω ότι έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά πηγαίνοντας χωριό-χωριό και κινητοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τοπικές κοινωνίες να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Πρέπει όμως να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Και βέβαια δεν θεωρώ ότι μετά από 17 μήνες μάχης με τον κορονοϊό υπάρχει σήμερα έλλειμμα ενημέρωσης. Όλοι πια γνωρίζουμε ποιες μπορεί να είναι οι τραγικές συνέπειες εάν αρρωστήσει κάποιος και όλοι πρέπει να γνωρίζουμε ότι η μόνη ουσιαστική προστασία του εαυτού μας και της οικογένειάς μας απέναντι στο ενδεχόμενο μιας βαριάς ασθένειας είναι ο εμβολιασμός. Και θέλω πρώτα και πάνω απ' όλα να εξάρω το έργο των γιατρών μας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μάχης. Και να του ζητήσω, να σας ζητήσω, το κάνετε ήδη, αλλά έχει αξία να το κάνετε ακόμα πιο έντονα, να μεταφέρετε στην κοινή γνώμη μέσα από το δημόσιο λόγο σας, αλλά και να το κάνουν αυτό και όλοι οι υπόλοιποι ιατροί οι οποίοι περιθάλπτουν ασθενείς, την πραγματικότητα έτσι όπως τη βιώνετε τους τελευταίους μήνες. Ποιοι είναι οι ασθενείς οι οποίοι σήμερα νοσηλεύονται, ποιοι είναι οι ασθενείς οι οποίοι διασωληνώνονται, ποιοι είναι δυστυχώς και σήμερα οι ασθενείς που χάνουν τη ζωή τους. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία. Είναι ανεμβολίαστοι συμπολίτες μας. Είναι συμπολίτες μας δηλαδή που αν είχαν επιλέξει να εμβολιαστούν, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έφταναν σε αυτήν την κατάσταση. Και βέβαια πρέπει να το πούμε και νομίζω το γνωρίζουμε, ο εμβολιασμός δεν προστατεύει απόλυτα κάποιον από το να μην νοσήσει. Εάν είσαι όμως εμβολιασμένος, υπάρχουν άπειρο ελάχιστες πιθανότητες να νοσήσεις βαριά, να διασωληνωθείς ή ενδεχομένως να χάσεις τη ζωή σου. Αυτό είναι κάτι για το οποίο το γνωρίζουμε πέρα και πάνω από κάθε επιστημονική αμφιβολία. Και επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας ακόμα, οι οποίοι δεν είναι ιδεολογικά αντιεμβολιαστές. Υπάρχουν και λίγοι τέτοιοι, δύσκολα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να τους πείσουμε να κάνουν το επόμενο βήμα. Υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας ακόμα οι οποίοι φοβούνται, διστάζουν, ενδεχομένως να πιστεύουν ότι ο εμβολιασμός αφορά κάποιους άλλους και όχι τους ίδιους. Τους ζητώ, σας ζητώ πρώτα να τους μιλήσετε, να τους πείσετε μέσα από τα προσωπικά σας βιώματα, τις προσωπικές σας ιστορίες. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει πιο ισχυρή παρότρινση σε κάποιον εμβολιαστή από το να μεταφέρετε εσείς τις ιστορίες μέσα από το νοσοκομείο, μέσα από τις εντατικές, μέσα από τους θαλάμους νοσηλείας. Εμείς έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας. Έχουμε πια εδώ και πολύ καιρό εμβόλια διαθέσιμα για όλους. Όποιο εμβόλιο θέλει κανείς μπορεί αύριο να πάει να εμβολιαστεί. Και βέβαια χαίρομαι διότι εδώ η υγειονομική περιφέρεια έχει πρωτοστατήσει στους κινητούς εμβολιασμούς και μας δώσατε το έναυσμα να τους επεκτείνουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση
και στην υπόλοιπη Ελλάδα δουλεύει καλά αυτή η πρακτική και μάλιστα σε συνεννόηση με το Υπουργείο μπορούμε να ξεκινήσουμε και εδώ πέρα από την Κρήτη να στέλνουμε κινητές μονάδες και σε μεγάλα ξενοδοχεία εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον να μπορούν να πηγαίνουν οι μονάδες να εμβολιάζουν μαζικά εργαζόμενους σε μεγάλους χώρους φιλοξενίας έτσι ώστε να γλιτώνουν και εργαζόμενοι τον πελάι, την ταλαιπωρία, να πηγαίνουν οι ίδιοι ενδεχομένως να μην ταιριάζει και με τους ρυθμούς δουλειάς τους. Να δοκιμάσουμε και αυτό ώστε να πείσουμε και τους εργαζόμενους στον τουρισμό ότι πρέπει να κάνουν αυτό το βήμα. Έχει δίκιο ο κύριος Τζανάκης όταν λέει ότι σήμερα το τέταρτο κύμα είναι ένα τέταρτο κύμα ανεμβολίαστο ουσιαστικά. Είναι μια πανδημία ανεμβολίαστο πια. Διότι πρέπει να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην οικονομική και κοινωνική ζωή και στην προστασία της δημόσιας υγείας. Όμως τώρα έχουμε το εμβόλιο στη διάθεσή μας. Και μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι η χώρα δεν θα ξανακλείσει. Η οικονομία και η κοινωνία θα εξακολουθεί να δουλεύει. Θα πρέπει να τηρούμε τα ελάχιστα μέτρα προστασίας και θα είμαστε αυστηροί σε αυτά τα λίγα τα οποία ζητάμε. Και μια παρότρινση στους συντοπίτες μου, τους Χανιώτες, προσέξτε λίγο παραπάνω, παρακαλώ, στα λίγα τα οποία σας ζητούμε να κάνετε σχετικά με το να φοράμε τη μάσκα μας, να αποφεύγουμε την έντονη διασκέδαση. Ουσιαστικά η οικονομία και η κοινωνία είναι ανοιχτή. Λίγα πράγματα ζητούμε να κάνουμε, αυτά τα λίγα όμως να τα κάνουμε για να αποφεύγουμε καταστάσεις που βιώσαμε σε άλλα νησιά. Θα τα καταφέρουμε όμως, καθηγητά μου, και εδώ πέρα στην Κρήτη. Να ελέγξουμε αυτό το τέταρτο κύμα. Βλέπω κάποιες σημαντικές τάσεις σταθεροποίησης. Θέλω να σας πω ότι σήμερα θα ξεπεράσουμε τα 110.000 τεστ ημερησίως. Είμαστε από τις χώρες που κάνει τα περισσότερα τεστ στην Ευρώπη και τα τεστ είναι εξαιρετικά σημαντικά. Δεν υποκαθιστούν τον εμβολιασμό σε καμία περίπτωση, αλλά είναι εξαιρετικά σημαντικά για να γνωρίζουμε πραγματικά τι συμβαίνει σε επίπεδο επιδημιολογικής παρακολούθησης, ειδικά τώρα που ξέρουμε πια μας, το είχαν πει εξάλλου και οι ειδικοί μας, ότι η μετάλλαξη Δέλτα θα κυριαρχήσει παντού, όπως και έχει γίνει και έχει γίνει εδώ πέρα στην Κρήτη, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ο τουρισμός μας το είπε και ο κ. Περιφερειάρχης, πάει καλά, με κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά όσο αισιόδοξοι είμαστε, τόσο πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί. Και θυμόμουν, καθώς ερχόμουν στην Κρήτη, επειδή ξέρετε γίνεται πάντα μια πολύ μεγάλη συζήτηση μεταξύ της ανάγκης να ισορροπούμε από τη μία πλευρά δίνοντας έμφαση στην κοινωνική αλληλεγγύη που τονίζω ότι είναι υποχρέωση συνταγματικά κατοχυρωμένη στο άρθρο 25 του Συντάγματος και από την άλλη απέναντι στην έννοια της ατομικής ευθύνης η οποία δυστυχώς έχει πολιτικοποιηθεί εσφαλμένα κατά την άποψή μου. Θέλω να θυμίσω αυτό το οποίο έλεγε ο συντοπίτης μας, ο μεγάλος Νίκος Καζαντζάκης, να σηκώνεσαι το πρωί και να λες εγώ μονάχος μου έχω χρέος να σώσω τη γη και αν δεν σωθεί εγώ θα φταίω. Όλοι μας λοιπόν έχουμε μία ευθύνη, όχι μόνο απέναντι στους εαυτούς μας, αλλά η συλλογική ευθύνη είναι αποτέλεσμα τελικά ατομικών επιλογών. Ας κάνουμε λοιπόν πράξη αυτά τα λόγια του Νίκου Καζαντζάκη και ας αναλάβουμε την ατομική ευθύνη της συλλογικής αλληλεγγύης. Και θα το φτιάξουμε τον κόσμο, θα τον κάνουμε καλύτερα, αν όλοι μας κάνουμε αυτό το οποίο είναι το σωστό. Και αυτό το οποίο ζητάμε είναι πάρα πολύ απλό, πολύ απλά, εμβολιαστείτε. Δεν ζητάμε ούτε κάτι παραπάνω, ούτε κάτι λιγότερο. Και βέβαια, θέλω να πω, γιατί πρέπει να είμαστε απολύτως καθαροί και απέναντι στους νοσηλευτές, στους γιατρούς μας, στο τεχνικό προσωπικό, έχουμε μεγάλα ποσοστά εμβολιασμένων, είναι όμως υποχρεωτικός πια ο εμβολιασμός και αυτό είναι το σωστό να γίνει. Και όποιος δεν εμβολιαστεί, ειδικά και θα δουλεύει σε νοσοκομείο, θα πρέπει να υποστεί συνέπειες, αλλά δεν θα έπρεπε να φτάσουμε εκεί, ξέρετε. Τις προάλλες διάβαζα ότι ένας τραυματοφορέας στο Λαϊκό έχασε τη ζωή του. Μέσα στο νοσοκομείο ανεμβολίαστος. Δεν πρέπει να φτάνουμε στο σημείο για αυτονόητα να αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε τη δύναμη της νομοθετικής εξουσίας. Άρα η παράκλησή μου σε εσάς είναι πείστε τους ανεμβολίαστους, φαντάζομαι γιατροί είναι λιγότεροι, ίσως νοσηλευτές, τεχνικό προσωπικό, με παραδείγματα. Έχει αποδειχθεί ότι είναι το πιο ισχυρό όπλο το οποίο έχουμε στη διάθεσή μας. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για το τι συμβαίνει συνολικά στον χώρο της υγείας και το τι έχει συμβεί εδώ πέρα, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Καταρχάς,
Χαίρομαι ιδιαίτερα διότι, όπως είπα και στην αρχή, υπήρξε μια πάρα πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των νοσοκομείων, να σου βάζω και το Βενιζέλιο μαζί που σήκωσε και αυτό μεγάλο βάρος, της περιφέρειας, της υγειονομικής περιφέρειας και του Υπουργείου. Και επιτρέψτε μου να κάνω μια ξεχωριστή μνήμα στους δύο γενικούς γραμματείς μας, οι οποίοι είναι εδώ πέρα μαζί μας, τον κύριο Κοτσιόπουλο, στον κύριο Θεμιστοκλέο, τον πρόεδρο του ΕΚΑΦ, γιατί πραγματικά έχει γίνει πάρα πολύ σημαντική δουλειά. Και αυτή η δουλειά φαίνεται ως προς την ενίσχυση του νοσοκομείου σε υποδομές και σε ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό το οποίο είπατε, κύριε Γεωργόπουλε, κύριε καθηγητά, πράγματι αξίζει τον κόπο να ακουστεί. Από τις 12 εντατικές πήγαμε στις 27 και προσθέσαμε ακόμα 4 στο Βενιζέλιο και ακόμα 6 στο νοσοκομείο των Χανίων. Πάρα πολύ σημαντική υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Θέλω και εδώ από την Κρήτη να ευχαριστήσω το Ίδρυμα, γιατί όχι μόνο στην Κρήτη αλλά σε όλη την Ελλάδα έσπευσε και σήμερα, καθώς βγαίνουμε πια από την πανδημία, το ΕΣΥ έχει κληρονομιά ουσιαστικά το διπλάσιο αριθμό εντατικών σε σχέση με αυτές που είχε πριν. Και ήταν σκάνδαλο, ήταν ντροπή η χώρα μας να είχε τόσες εντατικές πριν την πανδημία. Και δυστυχώς χρειάστηκε μια πανδημία για να το λύσουμε το θέμα, αλλά το λύσαμε. Και αυτή είναι μια παρακαταθήκη η οποία μένει στο ΕΣΥ, μένει σε εξοπλισμό, μένει σε προσωπικό και κράτησα με πολύ προσοχή αυτό το οποίο είπατε, γιατί μας απασχολεί πολύ η επόμενη γενιά των αναισθησιολόγων, των εντατικολόγων, των πνευμονολόγων, των παθολόγων, των ανθρώπων που θα χειριστούν τα πιο δύσκολα περιστατικά. Εξάλλου αυτό είναι πολύ κοντά στη δικιά σας καρδιά, γιατί είστε πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Άρα διδάσκετε, έχετε χρέος να διδάξετε και την επόμενη γενιά των γιατρών μας που θα έρθουν μετά από εσάς. Σημαντικές και οι προσθήκες σε ανθρώπινο δυναμικό, στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος διοικητής, και σε μόνιμο προσωπικό αλλά και σε επικουρικούς γιατρούς. Ξέρετε ότι προσπαθούμε να κάνουμε πάντα μια προσπάθεια να ενισχύουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με μόνιμο προσωπικό. Είναι μια διαδικασία, όπως ξέρετε, επίπονη, διαδικαστικά περίπλοκη, την έχουμε δρομολογήσει όμως και θα συνεχιστεί, αλλά τονίζω οι σύγχρονες, η δυνατότητα να παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας δεν είναι μόνο ζήτημα προσώπων. Έχω κουραστεί σε αυτή τη χώρα να ακούω ότι η λύση σε κάθε πρόβλημα είναι παραπάνω προσλήψεις. Είναι και παραπάνω προσλήψεις εκεί που χρειάζονται. Αλλά δεν είναι μόνο παραπάνω προσλήψεις. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ που έχετε ένα σύστημα κοστολόγησης νοσοκομειακών υπηρεσιών εδώ πέρα, στο νοσοκομείο. Καινοτόμο, πρωτοποριακό μοντέλο, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία μας. Που επενδύεται στην. Και είναι, αυτό αποτελεί δέσμευση και δικιά μας και θα το υποστηρίξουμε κεντρικά και με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, που επενδύουμε σε αυτό που λέμε ψηφιακή υγεία. Στον ψηφιακό φάκελο ασθενής, το πώς μεταφέρεται η πληροφορία μέσα στο νοσοκομείο, στο τι βλέπει ο χειρουργός ή αυτός που θα πρέπει να χειριστεί το εγκεφαλικό στην οθόνη του μπροστά την ώρα που η χειρουργία, αντί να πρέπει να τρέχει, να ανατρέχει σε χαρτιά και σε φακέλους, εκεί πηγαίνει πια η ιατρική και η τεχνολογία. Κάνει μεγάλα άλματα και έχουμε πόρους στη διάθεσή μας, σημαντικότατους πόρους από το RRF, από το κεφάλαιο το οποίο ονομάζουμε ψηφιακή υγεία. Πολύ σημαντική και η προσθήκη του PET-CT για τους ογκολογικούς μας ασθενείς. Ακόμα μια σημαντική δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχος, 4 θα μπουν σε ολόκληρη τη χώρα. Ένας από τους 4 έχετε εδώ, γιατί θα το ξαναπώ, το Παγνί δεν είναι απλά το μεγαλύτερο νοσοκομείο της Κρήτης, είναι από τα καλύτερα νοσοκομεία της Ελλάδος. Και αυτή την αναγνώριση την έχετε κερδίσει με το σπαθί σας, πάνω απ' όλα οι άνθρωποι που το υπηρετούν εδώ και 30 χρόνια. Και βέβαια, ο Σταύρος είπε κάτι το οποίο είναι σωστό. Οι ποιοτικές υπηρεσίες υγείας έχουν μια αναπτυξιακή διάσταση. Όχι μόνο για τις δουλειές που δημιουργούν, όχι μόνο για τη διασύνδεση με την καινοτόμο έρευνα. Χθες είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα σύσκεψη με την εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Με μια παρέμβαση που κάναμε, δίνοντας ένα αντιστάθμισμα στις επενδύσεις που κάνανε και μειώνοντας ισόπωσα το κλόμπακ, θα έχουμε επενδύσεις ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία στη χώρα τα επόμενα 5 χρόνια. Αυτό διασυνδέεται με τη δουλειά που κάνετε, με τις κλινικές έρευνες που θέλουμε να κάνετε περισσότερες, με τη διασύνδεση με το ΙΤΕ σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία της υγείας, όπου γίνεται και εκεί μια πολύ σοβαρή
ερευνητική δουλειά. Θυμάμαι από την προηγούμενη εποχή μου ότι είχα χρηματοδοτήσει προσπάθειες επιχειρηματικές που ξεκίνησαν από το ΙΤΕ στις τεχνολογίες. Υγείας. Όλα αυτά λοιπόν συνδέονται, αλλά προσφέρουν και ασφάλεια στον επισκέπτη, αλλά και στο μόνιμο κάτοικο, Σταύρο. Αν κάτι άλλαξε με την πανδημία, είναι ότι η χώρα μας έγινε ελκυστικός προορισμός για ανθρώπους που δεν θέλουν απλά να την επισκέπτονται, αλλά θέλουν να δουλεύουν και από εδώ πέρα. Και αν θέλουν να δουλεύουν εδώ πέρα, και γιατί να μην δουλεύουν από την Κρήτη μόνιμα και να ζουν εδώ πέρα μόνιμα, το πρώτο πράγμα που θα κοιτάξουν είναι να δουν τις υπηρεσίες υγείας. Τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, όχι τις ιδιωτικές. Τις δημόσιες υπηρεσίες υγείας. Άρα έχουμε, νομίζω, την πρόκληση, και μιλώ και ως κριτικός, αυτό το οποίο έχουμε εδώ πέρα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό συνολικά στην Κρήτη, αλλά ειδικά εδώ πέρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχω πια μια πιο καθαρή εικόνα για το πώς πρέπει να ενισχυθεί. Και οι γενικοί γραμματείς και οι υπουργοί γνωρίζουν ότι ασχολούμαι πολύ προσωπικά με τα θέματα της υγείας ο ίδιος και σε καθημερινή βάση, όχι μόνο με τα θέματα της πανδημίας, γιατί όπως είπα, η πανδημία ήταν μια κρίση, αλλά ήταν και μια ευκαιρία ταυτόχρονα. Και να πω και κάτι ακόμα, είναι μια ευκαιρία να διορθώσουμε και παθογένειες του παρελθόντος. Αν δεν κοιταχτούμε ειλικρινά στον καθρέφτη τώρα, να δούμε ποιες είναι οι αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αναρωτιέμαι πότε άλλοτε θα το κάνουμε. Και όταν μιλάμε για έναν εξορθολογισμένο υγειονομικό χάρτη της χώρας, αυτό ακριβώς εννοούμε. Ποιος κάνει τι και πού. Αν χρειαζόμαστε νοσοκομεία τα οποία κάνουν τα ίδια πράγματα σε μια πολύ κοντινή απόσταση, ή αν πρέπει να κάνουμε μια διαφοροποίηση, να δούμε ζητήματα που βάζουμε την ημερήσια νοσηλεία, που βάζουμε το τεχνητό νεφρό, παραδείγματος χάρη. Είδα σήμερα τη μονάδα και μου έκανε εντύπωση ότι έχουμε μια μονάδα τεχνητού νεφρού μέσα στο κέντρο του νοσοκομείου, σχεδόν δίπλα στην εντατική. Δεν θα πρέπει να είναι εκεί, θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού. Και βέβαια, τι κάνουμε με την πρωτοβάθμια φροντίδα και κυρίως τι κάνουμε με την πρόληψη, η οποία είναι, νομίζω, η μεγάλη πρόκληση για τις επόμενες δεκαετίες, το πώς θα ζούμε μια υγιεινή ζωή, και ειδικά εμείς εδώ πέρα στην Κρήτη, Σταύρο μου, με την υγιεινή μας διατροφή, με τον τρόπο ζωής μας, με την κοινωνική μας ζωή, αρκεί να μην πίνουμε πολύ και να οδηγούμε. Νομίζω ότι έχουμε πολλά να προσφέρουμε σε όλη αυτή τη συζήτηση που αναπτύσσεται, που σχετίζεται τελικά με την υγεία, που έχει να κάνει με την ευζωία, το πώς ζούμε καλά και πώς ζούμε πολύ και πώς δεν φτάνουμε στο σημείο να κάνουμε τόση συχνή χρήση των υπηρεσιών υγείας και των νοσοκομείων. Αυτές τις σκέψεις ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Να πω και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους για την προσπάθεια η οποία γίνεται και η οποία πρέπει να συνεχιστεί, και να ξέρετε ότι δουλεύουμε από τώρα, την επόμενη μέρα, για το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας και η 7η Υγειονομική Περιφέρεια, η οποία έχει και αυτή την όμορφη αυτονομία, είναι η Κρήτη μόνη της ως υγειονομική περιφέρεια, είναι μια ευκαιρία πραγματικά, αξιοποιώντας και τους σημαντικούς πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας από πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία, όχι μόνο από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά και από το ΕΣΠΑ. Επαναλαμβάνω, το είπα και στο Σπύλι, το πρώτο πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο εγκρίθηκε ήταν το δικό μας, εγκρίθηκε χθες, και είναι 26 δισεκατομμύρια. 21 εκατομμύρια ευρωπαϊκοί πόροι και 5 δισεκατομμύρια εθνική συμμετοχή, με σημαντικά αυξημένους πόρους και για την περιφέρεια της Κρήτης. Οπότε τώρα δουλειά μας είναι όλα αυτά τα ωραία έργα να τα οριμάσουμε. Χρηματοδοτικά εργαλεία έχουμε, και νομίζω ότι μεγάλη εμπειρία έχουμε επίσης στην Κρήτη να τα υλοποιούμε τα έργα αυτά, ώστε να μην μένουν απλά στα χαρτιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι να μην χρειαστεί να περάσουν άλλα 30 χρόνια για να επισκεφθεί Πρωθυπουργός από το σπουδαίο νοσοκομείο.